Κύριε Μαρίνη, καταρχήν σας συγχαρώ για τα νέα καθήκοντα, να ευχηθώ καλή πορεία στο νέο έργο που έχετε αναλάβει. Και θα ήθελα έτσι ξεκινώντας να κάνουμε μία αναδρομή σε αυτά τα οποία έχουν περάσει εν συντομία. Υλοποιήθηκαν οι στόχοι οι οποίοι είχατε βάλει αρχικά? Κάμε το Πλατανίτσι, όπως σας είπα, είχαμε ένα πλάνο τετραετίας. Ξαφνικά ήρθαν οι αλλαγές με απόφαση του Δημάρχου, με αναβάθμιση και τον ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό μου. Μαζί όλοι είδαμε τι συνέβη στο Πλατανίτσι τα τελευταία δύο χρόνια σε θέμα υποδομών. Τώρα αυτό που μένει το Πλατανίτσι είναι να φτιάξει το brand name του. Όλα τα άλλα τα έχουμε προσφέρει, τα έχουμε καταφέρει και το έχουμε εξελίξει σε έναν τεράστιο βαθμό. Τώρα βλέπουμε ότι αυτά τα οποία έχετε στο χέρι σας είναι πάρα πολλά και διαφορετικά. Ας πιάσουμε από τον πολιτισμό, τουρισμό, ένα κομμάτι πολύ σημαντικό για την Συμφωνία. Και το κομμάτι το πολυοδομικό, το οποίο επίσης έχει ένα τεράστιο έργο να επιφέρει. Ας ξεκινήσουμε από αυτό. Ποια είναι αυτά τα οποία είναι σε εξέλιξη και θα πρέπει και ποιες προτεραιότητες έχετε βάλει? Λοιπόν, ήδη μετά την πρώτη επίσκεψή μου στην υπηρεσία, οργανώνουμε την υπηρεσία να γίνει πιο λειτουργική για τον κόσμο και για τους υπαλλήλους, αυτούς που έχουμε, οι οποίοι δεν είναι αρκετοί, αλλά είναι αξιόλογοι και δουλεύουν πάρα πολύ. Σχετικά με τις πολυοδομικές μελέτες που τρέχουν αυτή τη στιγμή, η παραλία της Οικιάς έχει φτάσει σε τελικό στάδιο, όπως έχω ενημερωθεί. Στο Μαρμαρά έχει γίνει τελική ανάρτηση. Είμαστε σε διαδικασία των ενστάσεων και αυτό προχωράει. Για τον υδρόμυλο του Μενταγκητσίου, ο Δήμαρχος και αυτή η Δημοτική Αρχή έχει τρέξει πάρα πολύ, γιατί είχε πάρα πολλές ελλείψεις αυτή η μελέτη. Αυτή τη στιγμή είμαστε στην ευχάριστη θέση να υποβάλουμε τα τέχη δημοπράτησης, να τα καταθέσουμε στην ΑΝΕΤΚΑ, να τα εγκρίνει και να δημοπρατήσουμε. Ένα έργο των 600.000 ευρώ. Mm-hmm. Όταν λέμε για την παραλία της Οικιάς στο τελικό στάδιο, το τελικό στάδιο, γιατί από εκεί πέρα έχουμε περάσει από τις, έχουν τελειώσει οι ενστάσεις, όταν λέμε τελικό στάδιο, τι ακριβώς εννοούμε? Θα σας πω τη διαδικασία την οποία βρίσκεται. Βασικά αυτό θα έπρεπε να έχει τελειώσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, όπως όλοι γνωρίζετε. Αυτή τη στιγμή έχει βγει το ΦΕΚ για τη διευθέτηση του ρέματος. Έχουν τελειώσει οι ενστάσεις όλων των κατοίκων και περιμένουμε την έγκριση της γεωλογικής μελέτης ώστε να συλλέξουμε όλα τα στοιχεία, να τα στείλουμε στην αποκεντρωμένη και να συνεχίσει να κάνει τις διαδικασίες που προβλέπονται. Μάλιστα. Βέβαια, μέσα σε όλα αυτά είναι και το θέμα των βιολογικών. Κάτι που κάθε καλοκαίρι βρίσκεται σε μια κατάσταση η οποία είναι έκρηκτη, θα έλεγα, γιατί λόγω της αύξησης του πληθυσμού όλα τα δημοτικά διαμερίσματα, τα τουριστικά, όχι μόνο στη Συμφωνία, παντού έχουν ζητήματα. Εδώ πέρα τι κάνουμε με αυτό? Το μεγάλο πρόβλημα των βιολογικών, και θα κρυφθούμε σε αυτό, το βλέπουμε στην Νικήτη, έτσι. Όταν στην Νικήτη ο βιολογικός είναι για 17.000 κόσμο και με κάποιες πληροφορίες που συλλέξαμε, τέλος πάντων, η Νικήτη έχει γύρω στους 55.000 επισκέπτες ημερησίως, αυτό καταλαβαίνετε ότι είναι δυσβάστακτο. Αυτή τη στιγμή ο Δήμαρχος και η Δημοτική Αρχή έχει καταφέρει να δημοπρατήσει 7 εκατομμύρια ευρώ για την αναβάθμιση των βιολογικών του Νέου Μαρμαρά και της Νικήτης, και εντός 15 ημερών θα έχουμε προσωρινό ανάδοχο. Ο Δήμαρχος επίσης ήδη έχει συμβασιοποιήσει με ιδιώτη για τη συντήρηση και την ιωθή λειτουργία των βιολογικών. Βέβαια, αυτά δεν γίνονται με ένα μαγικό ραβδί και δεν θα γίνουν αύριο. Αλλά είναι σε πάρα πολύ καλό δρόμο και νομίζω ότι θα έχουμε άμεσο αποτέλεσμα. Θα λύσει αυτό το ζήτημα ή θα το, με έναν τρόπο θα το υποστηρίξει? Με σωστή διαχείριση των χρημάτων θα δώσει μεγάλη ανάσα. Και πάμε βέβαια στον τουρισμό, ένα κομμάτι τεράστιο θα έλεγα για τη Συμφωνία, μια και τα έσοδα των δημοτών στο μεγαλύτερο βαθμό είναι από το κομμάτι αυτό. Πώς προβλέπετε να αναπτύξετε όλο αυτό το προϊόν το τουριστικό και να το προβάλλετε? Θεωρώ, να ξεκινήσω λίγο ανάποδα, θεωρώ αδιανόητο σε έναν τουριστικό δήμο σαν τη Συμφωνία να μην αντιμετωπίζουμε τον τουρισμό ως προϊόν. Το θεωρώ αδιανόητο. Δεν έχουμε δώσει βάση ποτέ στο θέμα τουρισμού, που είναι και τα μεγαλύτερα μας έσοδα προέρχονται από τον τουρισμό. Εμείς τώρα καλούμαστε αυτή τη στιγμή
να δουλέψουμε, πρέπει να δουλέψουμε πάρα πολύ και να χτίσουμε βάσεις. Να βάλουμε το πρώτο λιθαράκι. Πώς θα το κάνουμε αυτό? Να βάλουμε στόχους. Πρώτος στόχος για εμένα, και θα γίνει άμεσα γιατί και ο Δήμαρχος συμφώνησε πάρα πολύ σε αυτό, είναι να διδρύσουμε ένα γραφείο τουρισμού, το οποίο θα είναι σε επικοινωνία με τα Υπουργεία, θα ενημερώνεται και θα εξελιχθεί έτσι ώστε να είναι και η γέφυρα ανάμεσα στον τουρίστα, τον επισκέπτη και τις υπηρεσίες. Ξεκινάμε λοιπόν με το γραφείο τουρισμού. Έπειτα ήδη τρέχουμε, δυναμώνουμε ψηφιακά. Ξεκινήσαμε τα social, έχουμε αρκετό υλικό. Σε 2 μήνες ή 1,5 θα βγει και το site, το επίσημο του Δήμου. Είμαστε στη διαδικασία. Έχουμε ξεκινήσει κάποιες ενέργειες. Το διευθυντή, έχουμε αυτές τις μέρες ραντεβού με το διευθυντή της Fraport στο αεροδρόμιο για να ανοίξει μια συνεργασία. Είμαστε συνεννοήσει με τον DOG για να συμμετάσχουμε σε αυτές, τέλος πάντων, τις εκθέσεις που θα προλάβουμε για φέτος. Αυτά έχουμε δρομολογήσει προς το παρόν. Και μέσα από όλο αυτό, τι θέλουμε να καταφέρουμε, αφού τρέχουν όλα αυτά που λέγαμε πριν για τους βιολογικούς, για τα νερά, για παραλίες, όλα αυτά, και φτιάξουμε το προϊόν, ταυτόχρονα θα έχουμε φτιάξει και το brand name. Οπότε θα σε 1-2 χρόνια θα μπορούμε να πούμε με αισιοδοξία ότι η Συθονία θα είναι ένας δυνατός παίκτης στην τουριστική αγορά και ο κόσμος θα ξανακερδίσει την εμπιστοσύνη προς την τοπική αυτοδιοίκηση. Ένα άλλο βέβαια πολύ μεγάλο στίχημα είναι ο πολιτισμός. Επίσης κάτι το οποίο θέλει πάρα πολύ δουλειά, και αν και ο κορονοϊός με έναν τρόπο έχει παγώσει αυτό το θέμα της τέχνης και του πολιτισμού, αυτή τη στιγμή είμαστε πάλι σε μια κατάσταση να ξαναοργανώσουμε. Τι έχετε, τι βλέπετε, τι θέλετε να κάνετε σε αυτό το κομμάτι? Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι σε συνεννόηση με τους πολιτιστικούς συλλόγους, συλλέγω πληροφορίες. Έχουμε επισκεφθεί ήδη την αποθήκη εδώ στην Νικήτη, όπως γνωρίζετε, για να φτιάξουμε και τον εξωτερικό της χώρο, γιατί έχει μεγάλη επισκεψιμότητα. Γενικά είμαστε σε μια διαδικασία που συλλέγουμε πληροφορίες. Είμαστε, αυτή τη δημαρχία είναι φρέσκια, θα έλεγα, μόλις 9 μέρες. Εμένα ο μεγάλος μου στόχος για τη φετινή χρονιά είναι να μπορέσουμε να έρθουμε σε συνεννόηση με τους συλλόγους, τους προσφυγικούς συλλόγους, και να δημιουργήσουμε κάποιες εκδηλώσεις για τα 100 χρόνια, οι οποίες θα καθιερωθούν και για τα επόμενα. Ίσως κάποιες εκθέσεις με φωτογραφικό υλικό, ένα food festival με παραδοσιακά προϊόντα, συναυλίες αν το επιτρέψει ο κορονοϊός. Είμαστε σε αυτή τη διαδικασία, έχουμε όρεξη. Και με τη στήριξη των συλλόγων και των πολιτών, πιστεύω θα τα καταφέρουμε.